Ορίσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Από το τελευταίο θέλω να ξεκινήσω, γιατί εδώ πριν από ένα μήνα περίπου αποκαλύψαμε για μια επιστολή, Στάλιν, νομίζω, εσάς και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον ίδιο τον αρχηγό, που έλεγε ότι ακριβώς υπάρχουν σώματα κέρια σημασίας τα οποία είναι υποστελεχωμένα και δεν μπορούν να κάνουν την αποστολή τους. Έχουμε προχωρήσει, κύριε Τσουρούλη, και έχουμε αξιολογήσει τις ανάγκες μετά από την επιστολή και του αρχηγού αστυνομίας. Έχουμε προχωρήσει και έχουμε κάνει μία μελέτη για να δούμε ποιες ακριβώς, πώς σήμερα συμπληρώνονται αυτές οι ανάγκες, ποιος είναι ο κίνδυνος της παράδασης αυτής της εκκρεμότητας με τις πολλές ελλείψεις, τις κενές θέσεις που υπάρχουν στο σώμα. Είτε αυτά έχουν αντίκτυπο σε σχέση με την απόδοση του προσωπικού, είτε ακόμα και σε σχέση με την αξιοποίηση του προσωπικού σε υπεροριακή εργασία και ποιο είναι και τελικά το κόστος όλης αυτής της προσπάθειας. Ναι. Και έχουμε εγκρίνει ότι θα δικαιολογείται τουλάχιστον από πλευράς του δικού μας Υπουργείου η υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικό για να εγκριθεί ένας μεγάλος αριθμός θέσεων, τουλάχιστον γύρω στις 300 θέσεις, και για τις οποίες τη συνέχεια... Κατά παράβαση του πνεύματος λιτότητας και των όρων. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς. Σας έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για την προσπάθεια να γίνουν συντιμήσεις στα γραφεία κτλ. Mm. Έχουμε εξοικονομήσει από αυτή την ενέργεια γύρω στα 150 μέλη. Αλλά σίγουρα υπάρχει. Αλλά όλα αυτά λέτε ότι πέρασαν από την βάσανο της μελέτης. Και πάντως τώρα αυτές οι θέσεις που ζητάτε, τις ζητάτε γιατί βγάλατε όσοι έπρεπε να βγουν έξω από το γραφείο. Βγήκαν όσοι έπρεπε να βγουν από τα γραφεία. Υπάρχουν οι ανάγκες οι οποίες παραμένουν. Υπάρχουν οι πρόσθετες ανάγκες τις οποίες συνεχώς επιφορτίζεται η αστυνομία. Σκεφτείτε μόνο τα θέματα της τρομοκρατίας. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στα θέματα της τρομοκρατίας, θέλουμε περίπου 100 μέλη την ημέρα. Υπάρχει όμως ένα θέμα που δεν αγγίξατε. Για θέματα ασφάλειας. Okay. 100 μέλη την ημέρα. Λέω όμως ότι όπως αυτό το επαναλαμβάνουμε φορτικά, με τον ίδιο τρόπο επαναλαμβάνουμε φορτικά και αυτή την περιβόητη ιστορία με τις φρουρές των πολιτικών προσωπικότητων. Το δέχομαι αυτό. Δεν θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν θα λύσει όμως το πρόβλημα μας. Θα εξοικονομήσουμε, αν θέλετε, ακόμα ένα μικρό αριθμό. Ναι. Σίγουρα, αν αυτό κριθεί ότι στη δεδομένη στιγμή δεν απαιτείται όταν να υπάρχει μάλιστα τόσο μεγάλη... Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν επιτελούν αυτό, το έργο και την αποστολή... Γι' αυτό να σας πω κάτι. Συγγνώμη. Αν κάποιοι δεν επιτελούν το έργο για την αποστολή της ασφάλειας, τότε λυπούμε πραγματικά, δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι. Αυτό ποιος θα το αξιολογήσει? Αυτό αξιολογείται από την αστυνομία. Αυτό αξιολογείται η αστυνομία. Και δεν μπορεί κανένας άλλος να το αξιολογήσει. Και μέχρι σήμερα δεν έχετε καμία έκθεση που να λέει ότι οι 8, θα χρησιμοποιήσω κάτι για να μην παρεξηγηθεί, οι 8 αστυνομικοί στον Τσουρούλη δεν δικαιολογούνται πάντως? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν είχαμε έκθεση που να υπήρχε αυτή. Δεν υπάρχει τέτοια έκθεση. Δεν έχουμε αυτή την έκθεση. Αλλά σας λέω ένα πράγμα όμως. Θα επανέλθω και λέγοντας το εξής. Δεν θα λύσει και το πρόβλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά, ας πω ένα πράγμα, μην εγκαταλείπουμε το δάσος για ένα δέντρο. Το δάσος αυτή τη στιγμή λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε. Και υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην αστυνομία στη σχέση με την ευρύτερη δημόσια υπηρεσία. Δεν μπορείς να περιγραφείς ούτε του εγκλήματος να περιμένει, ούτε τις ανάγκες για μέτρα ασφάλειας να περιμένω, ούτε να κάνεις οποιασδήποτε περικοπές. Το ίδιο θα σας πω και οι νοσοκόμοι, όχι, και οι γιατροί. Μα το ίδιο και υπάρχει και για τους νοσοκόμους και τους γιατρούς, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μάλιστα, εκεί που υπήρξαν ανάγκες έχουν δοθεί πρόσθετες θέσεις. Αλλά δεν μπορώ να πω όμως ότι υπάρχει και το ίδιο θέμα για τους γραφείς. Ναι. Και ένα πράγμα ακόμα πρόσθετα που λέω είναι ότι γίνεται και μια προσπάθεια καλύτερης. Πάντως δεν θα γίνει με κομματικά κριτήρια η πρόσληψη. Θέλω να είστε βέβαιοι ότι και εγώ μάλιστα θα ακολουθηθούν διαδικασίες οι οποίες να είναι εντελώς διαφανείς, καθαρείς, μάλιστα με αντικειμενικά κριτήρια. Άρα δεν θα διορίσετε 300 μπλε. Κύριε Λέσο, προς Θεού, θα διοριστούν 306 μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες και να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλούμε για ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να είστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα. Και μάλιστα η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι στα πλαίσια της διαδικασίας των προσλήψεων να υπάρξουν κριτήρια τέτοια που να μας επιτρέπουν μέσα από αδιάβλητες διαδικασίες, μέσα από διαδικασίες που να μπορεί να αξιολογηθεί με επιστημονικούς τρόπους πια και η δυνατότητα κάποιου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα ψυχολογικά και ψυχοσωματικά, να μπορεί να γίνει αυτή η αξιολόγηση ούτως ώστε να πετύχουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε να έχουμε. Μάλιστα. Για τις ανάγκες μας. Αλλά να πω όμως και το εξής. Γιατί το λέω τούτο. Πριν κλείσουμε, θέλω να επισημάνω ότι
υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες στην αστυνομία. Πέρατε ένα παράδειγμα. Σήμερα η ΚΑΝ ανταποκρίθηκε στο βαθμό που έχουμε επισημάνει. Αυξήθηκαν με κατά τρόπον πολύ αποτελεσματικών οι ποσότητες οι οποίες έχουν κατασχεθεί. Δεν είναι σχήμα λόγω αυτών το οποίο είπα ότι ξέρετε και συγχαρητήρια πράγματι, αλλά και πολύ αυξημένες οι ποσότητες οι οποίες έχουν δοθεί. Θα καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι ο ρόλος τον οποίο έχει να διαδραματίσει η αστυνομία σήμερα και μέσα από αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν πρέπει να διακριθεί από οποιοδήποτε άλλο ρόλο. Είτε αυτό είναι της ευρύτερης δημόσιας υπηρεσίας είτε οτιδήποτε άλλο. Και η ΚΑΝ ακόμα έχει να διαδραματίσει ένα υπρόσθετο ρόλο. Δεν είναι απλά τη δίωξη ενός κοινού ενός εγκλήματος, ενός εγκληματία. Είναι η προέκταση στην οποία έχει η αποφυγή της διάθεσης κάποιων ποσοτήτων στην κοινωνία μας. Ποιες είναι αυτές όλες οι προέκτασεις. Τι είναι εκείνο που μπορεί να εξοικονομήσει στην τελική κατάληξη ενισχύοντας την αστυνομία και την ασφάλεια στον τόπο σου.